Τέσσερας περίπου αιώνας, η σκληρά μάστιγα της δουλείας επάταξε τα σκεφαλά σημών. Δουλεία ή τη σουδεμία αλληνομία είχε εις τον κόσμο. Ο πόλεμος ημών είναι πόλεμος εθνικός, πόλεμος ιερός, πόλεμος προς ανάκτησιν των δικαίων της ελευθερίας και της τιμής. Δίκαια, τα οποία ενογεύονται όλοι οι συνομούμενοι λαοί από εμάς, η σκληρά των Οθωμανών τυραννία προσπάθησεν με βία να αφαιρέσει και εντός τους τύθους ημών να καταπνίξει. Αλλά δίκαια τα οποία η φύση εν έσπειρεν βαθαίως εις την καρδία των ανθρώπων, όχι τριών ή τεσσάρων, αλλά και χιλίων και μυρίων αιώνων δουλεία, δεν δύναται να εξαλείψει. Από σήμερον, την μεγάλην ημέραν του Ευαγγελισμού, ομοθυμαδών εκστρατεύομεν, αποφασίσαντες ή να επιτύχομεν τον σκοπό μας και να ελευθερωθώμεν ή να χαθώμεν εξ ολοκλήρου, κρίνοντες ανάξιον να ζώμεν πλέον εμείς οι απόγονοι του περικλέους εκείνου έθνους των Ελλήνων, υποδουλείαν τη αυτήν. Έλληνες, η ώρα ήλθε. Ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Εμείς οι φιλικοί και εμείς οι κληρικοί και εμείς οι ναυτικοί και οι στεριανοί και εμείς οι πολέμαρχοι και εγώ ο Υψηλάντης και εγώ ο Παπαφλέσσας και εγώ ο Κολοκοτρώνης και εγώ ο Καραϊσκάκης και εγώ ο παλαιόν πατρών Γερμανός και εγώ ο Κωνσταντίνος Κανάρης και εγώ ο Εμμανουήλ Παπάς και εγώ ο Αθανάσιος Διάκος και εγώ ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Εμείς οι Έλληνες αποφασίσαμεν για να ελευθερωθώμεν για να αποθάνομεν υπερπίστεως και πατρίδος και σηκώσαμε τα άρματα κατά των αγαρινών Τούρκων στις 25 του Μαρτιού του 1821, ανήμερον του Ευαγγελισμού της ευλογημένης Θεοτόκου. Έλληνες, ελευθερία ή θάνατος. Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων παίρνει σάρκα και οστά.
Ο διαφωτισμός, οι επαναστάσεις που προηγήθηκαν σε Ευρώπη και Αμερική, αλλά και το έργο σπουδαίων λογιών της εποχής, εμπνέει τους Ρωμιούς, ενισχυώντας την αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία. Ως γραμμή αφετηρίας ορίζεται η Μολδοβλαχία, με μπροστάρι τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και τη Φιλική Εταιρεία. Γρήγορα, η ανάγκη για κατοχύρωση εθνικής συνείδησης εξαπλώνεται στο Μοριά και τη Ρούμελη και ο ένοπλος ξεσηκωμός ξεκινά. Οι Οθωμανοί δεν μένουν άπραγοι. Καταφεύγουν σε μαζικές δολοφονίες αμάχων, λαϊλασίες χωριών και ναών, με αποκορύφωμα τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου ως αντίπεινα στον ελληνικό ξεσηκωμό. Πραγματοποιούνται διωγμοί σε Μικρά Ασία, Ανατολική Ρωμιλία, Θράκη, Μακεδονία και νησιά του Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά, η Επανάσταση εγκαθιδρύεται γρήγορα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αν και οι μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης δεν βλέπουν εξ αρχής θετικά την Επανάσταση, ή καθεμιά για δικούς της λόγους, η Δημοκρατία της Αϊτής, υπό τον Jean-Pierre Boyer, αναγνωρίζει την ελληνική προσωρινή διοίκηση και εύχεται υπέρ της επικράτησης της Επανάστασης. Αν και οι Τούρκοι προσπαθούν να καταπνίξουν τους επαναστατημένους Έλληνες, η Επανάσταση καλά κρατεί. Την 1η Ιανουαρίου του 1822, στην πρώτη εθνοσυνέλευση στην Επίδαυρο, ψηφίζεται το πρώτο στέγμα της Ελλάδος, καθώς ορίζεται το εθνικό σύμβολο, η ελληνική σημαία. Η διοίκηση θα τελούνταν από το βουλευτικό και το εκτελεστικό σώμα, ενώ το δικαστικό θα δρούσε ανεξάρτητα. Πριν τη μάχη του Πέτα, επιτυχίες σημειώνονται στην Ακροκόρινθο και στην Αθήνα, ενώ οι Έλληνες πολιορκούν και την Πάτρα. Αλλά και μετά την ήττα στο Πέτα, οι Έλληνες με αρχηγό τους τον Γέρο του Μοριά αποκρούν με σθένος τις δυνάμεις του Δράμαλη στα Δερβενάκια. Από θαλάσσεις, οι Τούρκοι συνεχίζουν την προσπάθειά τους να καταπνίξουν τις επαναστατικές εστίες στο αίμα, σφαγιάζουν τους κατοίκους και ελεηλατούν το νησί της Χίου. Ο Κανάρης όμως παίρνει την εκδίκησή του, πυρπολώντας δύο τουρκικές ναυαρχίδες την ίδια χρονιά. Το μήνυμα της Επανάστασης πλέον αντυχεί από την Άουσα και τη Βέρεια μέχρι το Κυλκής και το Λαγκαδά. Σε διπλωματικό επίπεδο, στα τέλη του 1822, στο συνέδριο της Βερόνας, η απόσταση των μεγάλων δυνάμεων από την Ελληνική Επανάσταση εκδηλώθηκε έμπρακτα, μιας και δεν επετράπησε στους Έλληνες αντιπροσώπους που στάλθηκαν να πάρουν μέρος. Κατά το τρίτο έτος της Επανάστασης, οι Τούρκοι καταφεύγουν στην επιλογή μιας διπλής εκστρατείας προκειμένου να καταπνίξουν τον ελληνικό αγώνα. Δύο εκστρατευτικά σώματα ξεκινούν από τη Δυτική και Ανατολική Ελλάδα αντίστοιχα, με σκοπό να συναντηθούν στην Αύπακτο και από εκεί, περνώντας το στενό Ρίου Αντιρίου, να καταπνίξουν τελειωτικά την Επανάσταση στο Μοριά. Αξιοσημείωτη είναι η μάχη στο Κεφαλόβρισο, όπου αν και οι Έλληνες επικράτησαν επί του Μουσταΐ Πασά και του Ομέρ Βριώνη, οι οποίοι ηγούνταν του δυτικού τμήματος, ο χαμός του Μάρκου Μπότσαρη τους στήχησε βαρύτατα και τους ανάγκασε να αποσυρθούν. Στο μεταξύ, οι Άγγλοι αναγνωρίζουν την εμπόλυμη κατάσταση των Ελλήνων και στη συνέχεια τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι τελευταίοι στα τουρκικά λιμάνια. Τον Απρίλιο του 1823 πραγματοποιείται η δεύτερη εθνοσυνέλευση στο Άστρος, όπου αναθεωρείται και βελτιώνεται το ήδη υπάρχον σύνταγμα. Τα δύο σώματα κατέληξαν να εκφράζουν δύο αντιμαχόμενες μερίδες επαναστατών, πράγμα που συνετέλεσε στο ξέσπασμα εμφυλίου πολέμου στα τέλη του 1823. Δυσκολευόμενοι να καταστήλουν την Επανάσταση, οι Τούρκοι απευθύνονται για βοήθεια στον αυτόνομο Πασά της Αιγύπτου, Μοχάμετ Άλι. Παραχωρώντας σε αυτόν το πασαλίκι της Κρήτης και στο γιο του Ιμπραήμ, αυτό της Πελοποννήσου, ενώνουν συντονισμένα τις δυνάμεις τους με σκοπό να δώσουν τέλος στον ελληνικό αγώνα. Την κάμψη της Επανάστασης αυτή την περίοδο ευνοεί και ο εμφύλιος πόλεμος που έχει ξεσπάσει μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, Κουντουριώτη και Μαυρομιχάλη. Στα μέσα του 1824, ο Τουρκο-Αιγυπτιακός στόλος καταστρέφει συχθέμελα τα νησιά Κάσο και Ψαρά, πράγμα που αποτέλεσε σκληρό πλήγμα για τους Έλληνες. Έτσι, προκειμένου να αποφευθεί κάτι αντίστοιχο στη Σάμο, ο Μιαούλης αναλαμβάνει δράση, υπερνικά τον εχθρικό στόλο στην αυμαχιά του Γέροντα και κρατά ζωντανό τον θαλάσσιο αγώνα. Στις αρχές του 1825 φυλακίζεται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Ύδρα, ενώ λίγο αργότερα την ίδια μοίρα έχει και ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, όπου φυλακιζόμενος στην Ακρόπολη της Αθήνας τελικά δολοφονείται.
Ο Ιμπραήμ συγκεντρώνει πληθώρα στρατευμάτων και ξεκινά την προέλασή του στην Πελοπόννησο με ένα τρομερό σερί νικών στο Κρεμμύδι, στη Σφακτηρία, το Νεόκαστρο, το Μανιάκι, όπου σκοτώθηκε ο Παπαφλέσσας, καθώς καταλαμβάνει την Τριπολιτσά και το Άργος. Στο μεταξύ, αποφυλακίζεται ο γέρος του Μοριά και του επιδίδεται ξανά ο τίτλος του αρχιστράτηγου. Από τις αρχές του 1826, οι ενωμένες στρατιές του Ιμπραήμ και του Κιουταχή έχουν ως στόχο τους την κατάληψη του Μεσολογγίου. Οι Μεσολογγίτες απορρίπτουν σε πρώτη φάση τις προτάσεις του Αιγυπτίου Πασά για παράδοση και αντιστέκονται στεναρά στην πολιορκία του. Ωστόσο, οι συνθήκες εντός της πόλης ξεκινούν και δυσκολεύουν σημαντικά και έτσι οι πολιορκημένοι αποφασίζουν να διαφύγουν. Η έξοδος ορίζεται για το βράδυ της 10ης Απριλίου με ξημερώματα 11ης. Το σχέδιο της εξόδου πιθανότατα προδίδεται και χιλιάδες Έλληνες σφαγιάζονται και εχμαλωτίζονται. Η πτώση του Μεσολογγίου οδηγεί στην παραίτηση της κυβέρνησης Κουντουριώτη και τη διαδοχή του από τον Ζαΐμι. Ένα χρόνο αργότερα, ο μεγάλος οπλαρχηγός Γεώργιος Καραϊσκάκης σκοτώνεται στο Φάληρο, ύστερα από τις μεγαλειώδες νίκες που πετυχαίνει στη μάχη της Αράχοβας και σε αυτή του Κερατσινίου. Και έτσι, η φρουρά της Ακρόπολης διαπραγματεύεται τους όρους παράδοσής της. Παράλληλα, λαμβάνουν χώρα οι εργασίες για την Τρίτη Εθνοσυνέλευση, τόπος της οποίας επιλέγεται η Τριζίνα. Σε αυτή, εκλέγεται ως κυβερνήτης της Ελλάδος ο Ιωάννης Καποδίστριας. Προκειμένου να διευθετηθούν τα πράγματα και να τελειώσουν οι ελληνοτουρκικές αλλά και οι εμφύλιες συγκρούσεις, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, προτείνουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία με τη Συνθήκη του Λονδίνου να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ελλάδας και δεσμεύονται να επέμβουν στρατιωτικά αν χρειαστεί. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, μην έχοντας διάθεση να συμμορφωθεί, προκαλεί την ένοπλη σύγκρουσή της με τις μεγάλες δυνάμεις, η οποία οδηγεί στην καταστροφή του στόλου του Ιμπραήμ στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, η έκβαση της οποίας ανοίγει επιτέλους το δρόμο για τη δημιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους. Στις αρχές του 1828 καταφθάνει στην Ελλάδα ο Ιωάννης Καποδίστριας. Το μεταρρυθμιστικό του έργο έχει ως στόχο την αναδιοργάνωση στρατού και στόλου και την πάταξη της πειρατείας στο Αιγαίο. Παράλληλα, επιτυχίες σημειώνονται και στο Ιόνιο, ενώ γίνονται ενέργειες από τις μεγάλες δυνάμεις για αποχώρηση των Αιγυπτίων από την Πελοπόννησο. Μέχρι τα τέλη Οκτώβρη, κανένα κάστρο της Πελοποννήσου δεν βρίσκεται υπό Οθωμανική κυριαρχία. Στη στερεά Ελλάδα απελευθερώνονται μεταξύ άλλων οι περιοχές Λιδωρίκη, Αράχοβα, Δίστομο, Λιβαδιά, Άμφισσα και Καρπενήσι. Στο ξεκίνημα του 1829 γίνονται ενέργειες ανακατάληψης περιοχών από τους Έλληνες. Αρχικά πέφτει το κάστρο του Αντιρίου και της Ναυπάκτου. Στη συνέχεια η κατάληψη των κάστρων της Βόνιτσας και του Καρβασαρά ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού λίγες μέρες μετά. Οι μόνες περιοχές νότια της Λαμίας που παρέμεναν υπό Οθωμανική κατοχή ήταν η Εύβοια και η Αθήνα. Στα μέσα του έτους, τα σύνορα της Ελλάδας ορίζονται στη γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού με το νέο πρωτόκολλο του Λονδίνου, ενώ παράλληλα η Ελλάδα περιέρχεται σε καθεστώς αυτονομίας υπό Οθωμανική κυριαρχία, πράγμα που εξακολουθεί να αφήνει ανικανοποίητη την ελληνική πλευρά. Την 22η Ιανουαρίου του 1830 υπογράφεται μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας το πρωτόκολλο του Λονδίνου, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει ανεξάρτητο κράτος και θα απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα πολιτικά, διοικητικά, εμπορικά, τα οποία συνδέονται με πλήρη ανεξαρτησία. Τα σύνορα του πρώτου ελληνικού κράτους ορίζονται από τον Αχελό στα δυτικά έως τον Σπερχιό στα βόρεια. Οι Έλληνες ενωμένοι, ύστερα από 9 ολόκληρα χρόνια ένοπλου αγώνα, καταφέρνουν να συγκροτήσουν το πρώτο ελληνικό κράτος. 9 χρόνια θυσιών, προσπαθειών και απαράμιλου μόχθου βαμμένου στο αίμα. Έτσι, παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που προκύπτουν, οι Έλληνες, παραμερίζοντας τις διαφορές τους και θέτοντας ως κοινό στόχο την πολυπόθητη ελευθερία, καταφέρνουν, ύστερα από σχεδόν 400 χρόνια υπό τον τουρκικό ζυγό, να ξεφύγουν από αυτόν και να διέπονται πλέον από την πλήρη ανεξαρτησία. Ιδιαίτερως αξιοσημείωτη αποτελεί η συνεισφορά όλων των κοινωνικών ομάδων στο τεράστιο αυτό επίτευγμα. Οπλαρχηγοί, εκκλησία, πολιτικοί, φιλέλληνες
αποτέλεσαν όλοι τους πηγή έμπνευσης για τους απανταχού Έλληνες, ώστε να πιστέψουν στην απελευθέρωσή τους, να παλέψουν δίνοντας ακόμη και τη ζωή τους για την πατρίδα και τελικά να δικαιωθούν με την ίδρυση του νεοζήστατου ελληνικού κράτους. Για ακόμη μια φορά, οι Έλληνες, τιμώντας τα ιδανικά τους και υπερασπιζόμενοι τους ιερούς τόπους των προγόνων τους, αποδεικνύουν περίτρανα στην ιστορία ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο μεγαλείο της ψυχής τους. Thank you.
στη σκλαβαγή μας ένα ξοκλήσει. Ανάβει μια φλόγα ιερή, παντού ησυχία. Δες άνθρωποι γονατιστοί, υπόσχεση δίνουν αγώνα να αρχίσουν ξανά. Για την πίστη, για την πατρίδα, η θάνατος η λευτεριά. Η φλόγα αυτή πυρπολεί τις καρδιές τους, στη μάχη ορμούν σαν λιονταριά. Τρελούς θα τους πουν μας σκληρά, συνεχίζουν με στόχο μια ελεύθερη Ελλάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου τα δώσατε όλα μονάχα γι' αυτό το σκοπό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, την ζωή σας δεν τη λογαριάσατε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, μου χάρισατε μια χώρα ελεύθερη για να ζω. Ευχαριστώ. Διακόσια χρόνια πέρασαν, η μνήμη σας είναι ζωντανή. Το αίμα της θυσίας σας να σβήσει κανείς δεν μπορεί. Γι' αυτό ψηλά τις σημαίες υψώνουμε κάθε χρονιά. Εμπνεόμαστε απ' τις δικές σας αξίες και ιδανικά. Η φλόγα εκείνη μιλά στις καρδιές μας για σένα, πατρίδα μου Ελλάδα. Τρελούς σας μας πούνε, εμείς θα αγωνιστούμε για σένα, πατρίδα μου Ελλάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ που μα δώσατε όλα μονάχα γι' αυτό τον σκοπό. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ, τη ζωή σας δεν τη λογαριάσατε. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, μου χάρισατε μια χώρα ελεύθερη για να ζω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ που θα παίρνω κι εγώ την Ελλάδα σαν και εσάς. Να αγαπώ, να αγαπώ. 200 χρόνια ευχαριστώ.